Βραδινή έξοδος για γνωστή ανθρωπαρέα χθες. Τρομάξαμε να αναγνωρίσουμε τον Κώστα Φραγκούλια. Μετά το τέλος του Dancing on Ice έχει υιοθετήσει το look του ναυαγού. Και τι λένε οι άνδρες μεταξύ τους για τις σχέσεις σήμερα. Αυτό που καταλάβει με την κρίση είναι ότι πια οι άνθρωποι θα παντρεύονται και από αγάπη. Από την εμφάνιση του θα κόλλονται και στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Αν είναι όλα καλά με την προσωπική σου ζωή, αν θα ήθελες να κάνεις το βήμα το παραπάνω. Μια χαρά είναι, τώρα για το επόμενο θα δούμε, θα δείξει. Αν θέλετε να το συναντήσετε την Κυριακή, δεν έχετε παρά να μάθετε που ψηφίζει. Νομίζω ότι αυτή είναι και το πιστεύω ότι είναι η πιο σημαντική ψήφος των τελευταίων 35 χρόνων. Καιρό είχαμε να δούμε και τον Σπύρο Σπαντίδα και ο ηθοποιός δεν έκλεψε πως αν χρειαστεί θα θυμηθεί την παλιά του τέχνη στους καφέδες. Σιγά σιγά και εμείς τώρα να σε σερβίρει, άλλος θα κάνει, να δούμε. Εσείς τι λέτε να κάνετε? Εγώ θα σερβίρω μια χαρά, το έχω κάνει και παλιότερα. Είμαι αισιόδοξος πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, διότι αν σε πάρει από κάτω είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκωθείς. Αν γονατίσεις, δηλαδή, δεν σηκώνεσαι εύκολα. Και η αισιοδοξία είναι κάτι που μεταδίδεται, ακόμα και αν δεν είσαι καλά. Πρέπει να είσαι αισιόδοξος, γιατί έτσι έρχονται τα καλά πράγματα. Μέχρι να έρθει το dancing, όλο το καλοκαίρι χορεύοντας θα το περάσει ο Κώστας Κρομίδας. Έχω ήδη ξεκινήσει έτσι και έχω μπει σε ένα πρόγραμμα πιο χορευτικό. Και τα κάνω όλα, ξέρεις, χορευτικά τώρα, χορεύω. Για τους υπόλοιπους άνδρες της συντροφιάς, ο χορός του Ισαΐ Άργη.